Λοιπόν, Ελένη, σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο γνωρίζει ανησυχητικές διαστάσεις και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Γνωρίζω ότι διαχειρίζεσαι τέτοια περιστατικά σε καθημερινή βάση και δεν ξέρω κατά πόσο η αυξητική αυτή τροχιά, ειδικά σε περίοδο πανδημίας, σε ανησυχεί. Εμείς ειδικευόμαστε και εξειδικευόμαστε, μιλάμε κυρίως για κακοποίηση γενικώς, κακοποίηση κατά των γυναικών. Φυσικά αυτό επεκτείνεται στα παιδιά. Είναι σημαντικό ότι ο μήνας Νοέμβριος έχει αρκετές ημέρες αφιερωμένες κατά της κακοποίησης, 2 ημέρες κατά της κακοποίησης των παιδιών. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης. Χθες ήταν η Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων των παιδιών. 25 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών. Άρα νομίζω ότι εύλογα φέτος ως φορέας σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ της Χαλκιαδάκης αποφασίσαμε να αφιερώσουμε όλο το μήνα Νοέμβριο στην μάχη αυτή κατά της κακοποίησης. Δυστυχώς είδαμε ότι στην καραντίνα, η προηγούμενη καραντίνα, αυτό που μας έδειξε και από τα πορεία έχουμε από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και σήμερα είναι ότι υπήρχαν αρκετά τηλεφωνήματα στην γραμμή μας παιδιά που ζητούσαν βοήθεια διαχείριση το τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Θέλω να σε ρωτήσω, Ελένη, αναφορικά με τον αριθμό των περιστατικών κακοποίησης παιδιών, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, κακοποίηση παιδιών σε επίπεδο Κρήτης, σε επίπεδο Ηρακλείου, δεν ξέρω τι στοιχεία έχεις στα χέρια σου. Τι στοιχεία έχω στα χέρια μου. Δεν έχουμε σίγουρα αυξητική τάση από τις προηγούμενες χρονιές στις κλήσεις που έχουμε. Βλέπουμε ότι διαρκώς η κακοποίηση κερδίζει έδαφος και κερδίζει έδαφος μπορούμε να το πούμε συγκριτικά με την κακοποίηση μέσα στην οικογένεια, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι τα παιδιά μπορεί να μην κακοποιούνται άμεσα, να μην ασκείται σε εκείνα σωματική ή συναισθηματική σεξουαλική οποιαδήποτε μορφή βίας, αλλά συγχρόνως δέχονται κάθε μορφή που ασκείται σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας. Συνεπώς, αν αυτή είναι η μητέρα, μπορεί άμεσα το παιδί να μην κακοποιείται, κακοποιείται όμως έμεσα, είναι θύμα κακοποίησης, άρα σήμερα έρχεται στο επίκεντρο και λέμε ότι τα ποσοστά δυστυχώς είναι μεγάλα. Είναι ευκολότερο θύμα ένα παιδί από έναν ενήλικα, σωστά? Υπό την έννοια ότι είναι πιο ευάλωτο φυσικά. Ακριβώς, βέβαια. Πιο ευάλωτο, βέβαια. Υπάρχει συγκάλυψη περιστατικών κακοποίησης μέσα σε μια οικογένεια? Δυστυχώς τα στατιστικά έχουν δείξει ότι η κακοποίηση μέσα στην οικογένεια και η κακοποίηση των παιδιών συμβαίνει από συγγενικά πρόσωπα στις περισσότερες περιπτώσεις ή πολύ στενά οικογενειακά πρόσωπα, φιλικά. Και όταν πλέον αποκαλύπτεται, δύσκολα προβαίνουμε σε περαιτέρω ενέργειες ή δύσκολα γίνεται πιστευτό κάτι το οποίο το παιδί προσπαθεί να μας εξομολογηθεί. Μας φαίνεται απίθανο ο άνθρωπος που έχω στο μυαλό με έναν συγκεκριμένο τρόπο, με μια συγκεκριμένη άποψη και συμπεριφορά, να κάνει κακό σε κάποιον άλλον, να ασκεί κακοποίηση στο παιδί. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα παιδί έχει σηκώσει το τηλέφωνο και σας έχει καλέσει? Υπάρχουν περιπτώσεις και εμείς φυσικά διαχειριζόμαστε πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων. Υπάρχει όμως ευτυχώς παράθυρο στον νόμο που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να συνομιλήσουμε με παιδιά 15 και άνω χωρίς την σύμφωνη γνώμη των γονέων. Ακριβώς. Ένα παιδί σηκώνει το τηλέφωνο, Ελένη, ένα παιδί σηκώνει το τηλέφωνο και σας καλεί, ενημερώνει μετά τους γονείς του? Είναι μια πορεία εύλογη. Εξαρτάται από ποιον ασκεί την κακοποίηση. Ναι. Έχουμε περιστατικά που μπορεί το παιδί να έρθει και συνάμα να παρασύρει, παραδείγματος χάρη, και τη μητέρα, να έρθει και εκείνη να μιλήσει, ή το αντίστροφο, η μητέρα να μας ζητήσει να μιλήσουμε με το παιδί. Υπάρχουν περιστατικά όμως που δεν γνωρίζει κανείς από τους δύο γονείς το παιδί φτάνει σε εμάς και ζητάει βοήθεια. Ναι. Και φυσικά από εκεί και έπειτα, όταν εμείς ενημερωθούμε για κάτι τέτοιο, ερχόμαστε σε επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς, με τις αρχές, γιατί δεν υπάρχει κανένα περιθώριο υπομονής ή ανοχής στην κακοποίηση του παιδιού. Και βέβαια, Ελένη, δεν είναι μόνο η σωματική κακοποίηση, είναι και η ψυχολογική κακοποίηση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι και η ψυχολογική και είναι σημαντικό να βάλουμε και την παραμέληση. Ναι. Ο πώς όρος για κακοποίηση μπήκε πρόσφατα, δηλαδή μόλις πριν τέλη του 2017-2018, ως κακοποίηση. Τις περισσότερες μορφές που συναντάμε στα μεγαλύτερα ποσοστά είναι παραμέληση παιδιών. Η ψυχική υγεία ενός παιδιού, η διαταραγμένη ψυχική υγεία ενός παιδιού θεραπεύεται, ομαλοποιείται κάπως αυτή η κατάσταση με το πέρασμα του χρόνου? Η εμπειρία σου τι δείχνει, τι λέει? Δεν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σίγουρα σε αυτό, ναι. Γιατί αν τραυματιστεί η ψυχή είναι δύσκολο να γιατρευτεί. Ωστόσο είμαστε εδώ και εμείς και όλοι οι φορείς να στηρίξουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να μπορούμε να μιλάμε αν όχι για εξάλειψη του τραύματος, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και απίθανο θα έλεγα, δυστυχώς, να μιλάμε σίγουρα για μια καλυτέρευση της ψυχικής υγείας. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει το κοινωνικό σύνολο αυτά τα περιστατικά? Και θέλω να σε ρωτήσω βέβαια και να συνεχίσω την ερώτησή μου αν αποτελεί ταμπού και στις μέρες μας η κακοποίηση, τα περιστατικά κακοποίησης. Αν αφήνουμε στην άκρη και βάζουμε στο περιθώριο αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα θύματα. Δυστυχώς η κακοποίηση για πολλά χρόνια αποτελούσε ταμπού. Ευτυχώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπουμε μία τάση των ανθρώπων να μιλούν περισσότερο, να απευθύνονται. Είναι καλό να μιλάμε, είναι σημαντικό να μιλάμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε πώς ακούμε τις φωνές ενός παιδιού, ενός ανθρώπου που κακοποιείται, αλλά αυτές οι φωνές δεν είναι αρκετές στο να μας ενεργοποιήσουν και να κάνουν ένα τηλεφώνημα. Ένα τηλεφώνημα στην αστυνομία, ένα τηλεφώνημα στη γραμμή μας, ένα τηλεφώνημα σε μια κοινωνική υπηρεσία. Κάτι, να παρατηρήσω, να χτίσω μια σχέση. Συνήθως οι άνθρωποι που αποτελούν διάβλο επικοινωνίας είναι οι εκπαιδευτικοί ή οι γείτονες. Να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τα άτομα που υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να κακοποιούνται. Ας πάρουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε από τα παιδιά. Κάθε σημάδι που δούμε, ας το επικοινωνήσουμε. Ας μιλήσουμε. Βέβαια, ας μιλήσουμε, ας μην βάλουμε πίσω από την πόρτα μας αυτό το πρόβλημα, αν γνωρίζουμε κάτι. Πόσο κοντά βρίσκεται ένα θύμα να γίνει κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής του και θύτης? Δυστυχώς εδώ η συσχέτιση είναι υψηλή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως και 100% ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει σε ένα πλαίσιο κακοποιητικό θα αναζητήσει τη βία στη συνέχεια της ζωής του, είτε είναι αγόρι και μετατρέπεται σε θύτης, είτε είναι κορίτσι και μετατρέπεται σε θύμα. Ο φαύλος κύκλος κακοποίησης και τα ποσοστά, τα στατιστικά, η έρευνα δείχνει ότι δυστυχώς υπάρχει πανομοιότυπη αναπαραγωγή. Ερώτηση. Έχει ζήσει την κακοποίηση στα παιδικά του χρόνια. Παρεμβαίνουν οι δομές, οι άνθρωποι, εσείς, βρίσκεται μία λύση, γνωρίζει την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη συμπόνια, το αφήνει πίσω. Μετά 100% θα γίνει θητής. Όχι, γιατί εκεί έχουμε προλάβει, έχουμε κάνει μια παρέμβαση. Βέβαια. Είναι και αυτή η παράμετρος, πολύ σημαντική. Έχουμε κάνει παρέμβαση, γι' αυτό είναι σημαντικό το να μιλήσουμε και να δώσουμε βήμα εκεί που δεν υπάρχει φωνή, εμείς να γίνουμε η φωνή των ανθρώπων που ακούμε. Ελένη, που ακούμε, των παιδιών. Βέβαια, να κλείσουμε με μια προτροπή, με μια συμβουλή, με ένα κάλεσμα. Μας ακούν άνθρωποι που ανεβαίνουν, όπως είπα και στον πρόλογό μου, το δικό τους Γολγοθά. Αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, ζουν τρομακτικές στιγμές μέσα στην οικογένειά τους. Να απευθύνουμε ένα κάλεσμα. Να απευθύνουμε ένα κάλεσμα και αυτό δεν θα είναι άλλο από το μήνυμά μας ότι στη βία η σιωπή δεν είναι χρυσός. Και αυτό το μήνυμα είναι διτό για εμένα που δέχομαι την κακοποίηση. Υπάρχουμε εδώ για να βοηθήσουμε, να ακούσουμε, να βρούμε λύσεις, να δώσουμε λύσεις, να δημιουργήσουμε όλα τα μονοπάτια ελευθερίας. Αλλά και εγώ που ακούω την κακοποίηση να συμβαίνει, πάλι ας σηκώσω το τηλέφωνο και ας την καταγγείλω. Ας την επικοινωνήσω, ας καλέσει σε εμάς και εμείς από εκεί και έπειτα να κινήσουμε τις διαδικασίες. Υπάρχει ανωνυμία, υπάρχει προστασία. Ελένη, να δώσουμε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Ναι, είναι φυσικά. Να δώσουμε φυσικά τη γραμμή μας που είναι το 801-11-16.000. Καθώς επίσης και το σταθερό μας και το κινητό μας που είναι 2810-24-21-21 και 6974 30-10-11. Μάλιστα. Ελένη. Οι γραμμές είναι 24 ώρες. Βέβαια. Αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε στιγμή, γιατί για κάποια ζητήματα δεν υπάρχουν ώρες και στιγμές. Είναι συνεχής η παρουσία μας και θα είναι συνεχής όπου υπάρχει ανάγκη. Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.